Γεια σας παιδάκια, τι κάνετε? Κοιτάξτε, έφτιαξα ένα πολύχρωμο πύργο. Λοιπόν, έχουμε κάποια πολύχρωμα καπάκια, τα οποία ξέρετε τι θα τα κάνουμε. Θα σας δείξω εγώ τώρα. Έχουμε σε όλα τα χρώματα. Και θα τα βάλουμε στη σειρά. Το κόκκινο, το ροζ, το πράσινο, το μό, το κίτρινο και το πορτοκαλί. Αυτά είναι όλα τα καπάκια που έχουμε. Φυσικά κάτω από κάθε καπάκι κρύβεται και μία έκπληξη, την οποία θα τη δούμε σε λίγο. Δεν μπορώ να την αποκαλύψω ακόμα. Θα έρθουν και μερικοί φίλοι μου. Λοιπόν, το πρώτο χρώμα που διαλέγουμε είναι το ροζ. Για να δούμε τι κρύβεται κάτω από το καπάκι ροζ. Ταραν! Τι είναι αυτό? Μπορείτε να καταλάβετε. Νομίζω πως τώρα που φέρνει η φίλη μας η Λόλη το υπόλοιπο, μπορείτε σίγουρα να καταλάβετε. Είναι ένα καρότο, ναι! Το καρότο έχει πορτοκαλί χρώμα. Τέλεια! Λοιπόν, ας διαλέξουμε ακόμη ένα καπάκι. Θες να διαλέξεις εσύ? Ναι, θα διαλέξω... Α, πέμπε μπλόμ, το κίτρι μπλόμ. Α, το κίτρινο! Τέλεια! Για να δούμε τι κρύβει το κίτρινο καπάκι. Ω, ένα αυγό με μία ζωγραφισμένη φατσούλα. Αχα, δεν είναι ένα συνηθισμένο αυγό. Α, πολύ όμορφο και το αυγό μας. Ήρθε και ο δεινόσαυρο. Τέλεια λοιπόν, δεινοσαυράκι. Το αυγό μπορείς να το κρατήσεις εσύ. Θέλεις να το φας μήπως? Τέλεια. Λοιπόν, δεινοσαυράκι, μπορείς να διαλέξεις το επόμενο χρώμα. Θα διαλέξω το πορτοκαλί. Τέλεια, για να δούμε τι κρύβει το πορτοκαλί. Μπανάνες, νιόμ νιόμ. Πολύ νόστιμες οι μπανάνες. Κοιτάξτε ποιος ήρθε. Η Στροφίτα. Στροφίτα, ήρθες για τις μπανάνες? Για να παίξεις μαζί μας. Διάλεξε και εσύ ένα καπάκι. Νομίζω πως θα πάρω το μοβ. Πολύ ωραία. Για να δούμε τι κρύβει το μοβ καπάκι. Είσαστε έτοιμοι? Ω, φρούτο. Ξέρετε ποιο φρούτο είναι, έτσι? Ορίστε, τώρα σίγουρα θα καταλάβετε. Ναι, νομίζω πως τώρα είναι ολοκληρωμένο το φρούτο. Είναι μία... φραουλίτσα! Γιούπι! Φοβερά! Τέλεια! Γιασμίν, θέλεις κι εσύ να διαλέξεις το επόμενο καπάκι? Ναι, φυσικά. Λοιπόν, θα διαλέξω το πράσινο. Και για να δούμε, τι έχει το πράσινο καπάκι από κάτω? Λέτε να έχει πάλι κανένα φρούτο? Ναι, έχει ένα λεμόνι. Πολύ ωραίο το λεμόνι. Λοιπόν, νομίζω μας έμεινε και το τελευταίο μας καπάκι. Το κόκκινο, σωστά, όλα τα άλλα τα είδαμε. Το κόκκινο όμως δεν είδαμε, για να δούμε. Ω, έχει ακόμη ένα φρούτο. Πολύ πολύ ωραία. Και ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι ένα σταφυλάκι. Μω σταφυλάκι. Ναι, δεινοσαυράκι, είναι σταφύλι. Το οποίο είναι πολύ πολύ νόστιμο. Τέλεια!
Αυτά ήτανε τα μυστικά καπάκια που έκρυβαν εκπλήξεις. Τα βρήκαμε όλα. Βρήκαμε φρούτα, λαχανικά, αυγό. Μπορούμε φυσικά να τα φάμε όλα αυτά και να τα μοιραστούμε με τους φίλους μας. Εννοείται. Και τις μπανάνες μας. Αυτά ήταν τα πράγματα που βρήκαμε. Κοιτάξτε πόσα πολλά. Τέλεια! Γιατί να φάμε μερικά φρούτα? Φυσικά και θα φάμε στρουμφίτα. Τα φρούτα είναι πολύ υγιεινά και πρέπει να τα τρώμε. Ναι, και πολύ πολύ νόστιμα. Έχετε δίκιο. Ας φάμε κάτι για την πείνα σας. Α, τέλεια! Μαζευτήκαμε όλοι φίλοι εδώ παρέα. Τι λέτε να φτιάξουμε ένα πύργο? Λοιπόν, βάζουμε πρώτα το κόκκινο. Μετά έρχεται το πράσινο. Στη συνέχεια το κίτρινο. Το πορτοκαλί. Το ροζ. Και τέλος θα βάλουμε το μοβ στον πύργο μας. Και κοιτάξτε πόσο ψηλός πύργος έχει γίνει. Ο πύργος μας έπεσε. Αλλά παιδάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Γεια σας!